Συνεχίζονται τα περιστατικά απόπειρας τηλεφωνικής απάτης στον Εύρο. Αυτή τη φορά οι επιτίδη χτύπησαν στην πόλη της Ορεστιάδας. Αρκετά είναι τα τηλεφωνήματα που δέχτηκε η αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας τον τελευταίο καιρό από πολίτες που δέχτηκαν τηλεφωνήματα απάτη. Εκμεταλλευόμενοι μάλλον την περίοδο των εορτών, επιχείρησαν να πετύχουν μόνους στα σπίτια ηλικιωμένους άντρες και γυναίκες, ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια στο γνωστό πλέον κόλπο εξαπάτησης για να τους αποσπάσουν χρήματα. Ευτυχώς όμως δεν κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο να πάρουν χρήματα, καθώς έγιναν γρήγορα αντιληπτοί. Να θυμίσουμε πως οι δράστες επικοινωνούν με τα υποψήφια θύματά τους, κυρίως με το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος από συγγενή τους και ζητούν την καταβολή χρημάτων. Συνιστάται στους πολίτες να μιλούν σε φίλους και γνωστούς, να γνωστοποιούν τα περιστατικά, ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες εξαπάτησης λόγω άγνοιας, ειδικά τώρα σε περιόδους δύσκολες για όλους. Για το θέμα αυτό μίλησε στο Ράδιο Εύρος ο διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Ορεστιάδας Πασχάλης Ιρητούδης. Επιτίδη δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνα σε σπίτια και με το πρόσχημα ότι κάποιο συγγενικό πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και προκειμένου να μην μπει φυλακή, ζητούσαν χρήματα είτε παρουσιάζοντας την ιδιότητα του αστυνομικού είτε του γιατρού νοσοκομείου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συμπολίτες μας ενήργησαν με σωστό τρόπο, δηλαδή τι, δεν πανικοβλήθηκαν, ναι, και ταυτόχρονα έκλεισαν το τηλέφωνο και πήραν τηλέφωνο στο συγγενικό τους πρόσωπο και διαπίστωσαν αμέσως ότι αυτό το τηλεφώνημα που είχαν δεχτεί προηγουμένως ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Να προσέξουμε ότι αυτές τις μέρες έχουμε πάλι τέτοιες απόπειρες. Ναι. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι δεν πανικοβαλόμαστε, mm-hmm, και κλείνουμε το τηλέφωνο και παίρνουμε είτε στην αστυνομία είτε στο συγγενικό μας πρόσωπο το οποίο μας είπαν ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.